Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση της Sony Arena. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Air Ballers και Φιλαδέλφεια Rattlers, όχι Los Angeles Lakers. Πλέον δεν είμαστε στην Evolution. Πρώτο τρίποντο ήρθε για τους Air Ballers. Δύο ομάδες στηθούνται αντιμέτωποι για την πρώτη αγωνιστική εκκίνηση στο Summer 2002. Ο Γιώπουλος πήρε ένα σουτ, δεν πήγε. 3-0. Στόχο του Τουγούλα, ο οποίος παίρνει το αμυντικό rebound. Οι Air Ballers, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τους Never Again και στην μεταξύ της σειράς στα Playoffs Development, αλλά και στο knockout παιχνίδι τους στην Evolution πέραν τους Never Again, στην ομάδα τους. Νομίζω είναι για τους Rattlers. Τεριόπουλος. Οι Rattlers, οι οποίοι έχουν 10 παίκτες δηλωμένους στο roster αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το Summer. Ένα αρκετά πιο συμμαζεμένο roster, είχαν 16 στην σημερινή περίοδο. Δεν είναι τόσο καλά μέσα στη ρεζερβέ. Έχουμε κάποιες μικρές προσθήκες. Ο Γιάννης μέχρι μέσα. Φίλοι σου για 3. Έστοχος και πάλι back to back τρίποντα για τους Air Ballers. 6-0. Τριόπουλος. Μέχρι μέσα στέκεται, εκτελεί και πάλι και είναι εύστοχος. 6-2. Πρώτη πόντι τώρα για τους Rattlers. Είχαν και πίσει 47-51 ως Bakers στην Evolution τους Ballers. Για 3 έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο και είναι εύστοχος και πάλι. Έστω και με αυτόν τον τρόπο σκοράρει και πάλι από τη γωνία ο Σίλης. Λιόμπλος. Λόνας, λάθος πάσα μέχρι μέσα, δεν θα πάρει ο Στεγιόπλος Λαζαρίδη. Λάθος πάσα. Λόνας. Στα 6 δευτερόλεπτα πρέπει να βρεθούν οι Bullers. Ο Μελόνας παίρνει και πάλι ένα δευτερόλεπτο και έρθισε φάουλ για δύο βολές. Φάουλ για δύο βολές στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Όποιο χρειαθεί στον Μιστούπα και είναι το πρώτο στην αναμέτρηση. Άστοχος, δεύτερη. Γιόπουλος, ένα μια ωραία τρίπλα. Μέσα άστοχος όμως. Γράφερε ο Δημήτρης Κώστας το νούμερο 7. Ο Γιάννης, ένας βασικός στην front line της ομάδας του. Αλλά πάει στην game με τον Λόνος για 3 από τη γωνία. Έξτοχος και πάλι τρίποντο για τους Ballers. 12-2. Στεριόπουλος. Ζαρίδης. Τζίνι, καλό passing game. Έβαλε πόδι ο Καρταγιάννης. Μερικός βγήκε άμυνα για τους Ballers. Τζίνι. Στέριος, ένα jump shoot άστοχο. Airball βούλα στο rebound. 12-2, ιδανικό ξεκίνημα σε αυτά τα 3 και κάτι για τους τεχνικά παιδούχους. Βούλας. Πάρει μέχρι μέσα και θα γυρίσει ο γερονομάτος και είναι έστοχος. Τις παίκτες των Sixers. Γιόλωμα. Τελειόπουλος. 14-2. Ακόμα πιο μπροστά. Ballers. Νο. Βρέχει στη Σόλη Βαρίνα. Καλοκαίρι και βρέχει. Τελειόπουλος. Σούτια 3. Άστοχο. Έχει προαναγγελθεί time out. Την πρώτη ευκαιρία για τους Rattlers, ο διατρής άστοχος και ο Λαζαρίδης. Ξανά επιθετικό rebound όμως. 10 δευτερόλεπτα. Ο διατρής επιμένουν στο τρίποντο, δεν είναι ούτε τώρα εύστοχοι. Οι Rattlers, ο Λαζαρίδης. Στούπασε αυτή τη φορά με το νούμερο 8, άλλαξε. Και ετοιμάζεται και η πρώτη αλλαγή για τους Rattlers. Ο Ρωμανίδης ετοιμάζεται να περάσει εντός του θέση κάποιου. Στεριόπουλος, ο διατρής κάποια στιγμή θα έμπαινε και κάποια στιγμή μπήκε. 14-5. Yeah.
Βασιλοπούλας. Στη γωνία σου για 3 και πάλι. Άστοχος αυτή τη φορά. Σε χτύπα στο rebound. Τώρα έχει πέσει κάτω από τους 9 και έχουν τώρα την κατοχή. Η Ράτλερς έκανε μια προσπίση. Ο Στεριόπουλος στέκεται και εκτελεί κάτω το καλάθι. 14-7 ακόμα. Μειώνουν κι άλλο τη διαφορά οι Ράτλερς. Να βρει σκορ τώρα. Πέρα των αντιπάλων του. Βελόνας, Βελόνας, καλό passing game και βρέθηκε ελεύθερος μέσα στην ρακέτα και άφησε ο Καραγιωμάνης. 16-7. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ζηλής. Ζαρίδης στα 14. Η Βελπλάτη θα γυρίσει και είναι εύστοχος, οκ. Okay. Δεν προειδοποίησε, έχει ειδοποίησε κάποιον από τον ρεφ. Βλέπω στην επαναφορά. Καδελώνα σου. Υπάρχει πάλι γούλα. Το χειρολιμάτι εκεί πέρα. Έβαλε το χέρι του και έκλεψε ο Στεριόπουλος. Βασίλης. Στέκεται κάτω από το καλάθι. Πέρασε το προσωπικό αντίπαλο του Κουστίλη και τη στόχησε. 16-11. Πρώτος κλέφτης εντός εισαγωγικών. Με 1,6 κλεψίματα στην developer. Ο Στεριόπουλος έκανε και πάλι το θαύμα του στην άμυνα. Στην εβδομάδα του. Ενωριμάτος στη χειμερινή development. Ένα ακόμα φάουλ. Συνθήσαμε Λαζαρίδη αυτή τη φορά. 0-2. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι Βόλερς. Γιάννης πέρασε μέχρι μέσα, άφησε μαϊστρικά. Είναι άστοχος επιθετικό rebound τον ίδιο. Αλλά χάθηκε τελικά η μπάλα κατά τη ρακέτα. Στεριόπουλος. Βασίλισσο μας είχε ξεκινήσει ανοιχτό γήπεδο, θα πάρει τώρα την μπάλα. Πέρασε και πάλι από τον Κουστίλη, αλλά κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά, δεν έβαλε το καλάθι. Δύο βολές. Άστοχος. Στύπας. Πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στο γνωστή στη δεύτερη, γερολυμάτου στο rebound. Με δύο τρόπο τώρα. Κοντελώνας. Τρανιδίτος Στεριόπουλος. Κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη, έχει σταματήσει τρίπλα παρά λίγο να χαθεί η μπάλα. Έβγαλε όμως τον Κουστίλη, είχε διπλώσει άμυνα πάνω του. Καραγιάννης. Γερολυμάτος μέσα στη ρακέτα, γύρισε και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 18-11. Παρόσου 7. Στεριόπουλος. Ένα σκέφτο του Καραμανίδη, ένα jump shoot άστοχο. Καραμανίδης, πολύ έξυπνα ο προσωπικός του Παλαιού Παδελώνας, πέταξε την μπάλα σε αυτόν, εκτός άλλης σε κατοχή στην ομάδα του. Εδώ και 7 παίκτες διαθέσιμοι αντίστοιχα για Bowlers και για Rattlers. Παδελώνας. Φίλης, Μπούλας για 3 άστοχος, σε επιθετικό ριμπάντου με τη μία Παδελώνας άστοχος. Δεν έχει διάσει κάτι τέτοιο, δεν τα κατάφερε. Στεριόπουλος παραλίγο να χάσει, θα χάσει. Και την μπάλα και την κατοχή. Η οποία αλλάζει η χέρια και είναι για τους Bowlers πλέον. Καταλώνας. Πουλάς. Γερβημάτος στην κορυφή, Καραγιάννης. Στην γωνία παίζουν με έναν αρκετά ψηλό σχήμα τώρα. Η Bowlers έκλεψε και πάλι ο Στεριόπουλος. Κρατής, καστή πάσα Λαζαρίδης. 16. Να jump shoot άστοχο, γουλά στο rebound. Καραμανίδης συγκρατεί, λάθος πάσα, δεν πήρε ποτέ ο Καραγιάννης. Το λόγος πήγε να κάνει φάουλ, δεν το έκανε. Βασίλη Σουπά. Τζόμπλος. Πάλι ο Βασίλης θα πήγε να πάρει. Ο Καραγιάννης πήρε το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση. Έκλεψε και κατεβάζει την επίθεση για τους Bowlers. Καραγιάννης. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ο Καραγιάννης, ο Γερολυμάτος, έχει πάλι κάτι στο Λαζαρίδη, ο οποίος παίζει καλή άμυνα, όμως θα κερδιστεί, θα το κερδίσει ο Γερολυμάτος. Ενώ τελείωνα και ο χρόνος επίθεσης, επίσης χρόνο και αντιπάλου ο ψηλός στο απόξημα των Bowlers. Στον Γιόμπουλος.
Γιαννακόπουλος λάθος, ένα ακόμα κλέψιμο τον πανταλόν αυτή τη φορά. Βάζοντας απέναντι σε τρεις παίκτες τείχος, συγκράτησε την μπάλα και πάει μέχρι μέσα, πήγε ενδεχομένως να κερδίσει φάουλ. Πολλά χέρια στην μπάλα, περνάει εκτός, δεν υπάρχει φάουλ στη φάση. Δημήτρης Τούπας περνάει εντός στη θέση του Ζαρίδη. Σεργιόπουλος. Τρεις, άστοχο. Κόρι μπαουν. Λαβό. Τους έχει περάσει εντός, Μουστίλης και Γερολυμάτος. Σιγούλας κάθεται στον πάγκο τώρα. Περάσει και ο Ξοβελίδης. Καλό ρυθμό των Waller Studio, 3 και έστω από τον Καραγιάννης. Αρχίε ο Ρονιάδης. Μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλά στο Καραγιάννης. 23-13. Ρονιάδης. Ρόνας. Γωνία μέχρι μέσα, άστοχο μόνο ταμπλό. Γιόπουλος πηγαίνει και το φάουλ δεν το έκανε. Γιόπουλος κόντρα σε όλους και σε όλα βήματα. Καλώνας. Σουβελίδης. Γιάννης. Μονταλώνας στο 8 δευτερόλεπτο στην κορυφή. Παίρνει στο Σεργιόπουλο, ο οποίος παραμένει κολλημένος πάνω του. Μονταλώνας κάνει πολύ περίτεχνο, ο Μονταλώνας πάνω από αυτή. Και... Παουλ. Όχι, δεν υπάρχει Παουλ. 5,9 την δείξη της πρώτης περίοδου. 23-13. Airballers, Καρδία Rattlers. Πρώτη αγωνιστική στην Summer. 2 δευτερόλεπτα μέσα στο πας Βασίλης άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound. Θα φύσει την πάνω από καλά με ένα jump shoot. Πάρα θα δει από τον Καραμανίδη, ο οποίος έχει από τον πάγκο δίνει την τελευταία λύση στην δεύτερη, στην πρώτη περίοδο, στο τέλος αυτής. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για να στη δεύτερη περίοδο μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Ρεγκαρίνα, δεύτερη αγωνιστική στην Summer. Πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Summer. Γιόπουλος, πρώτη κατοχή είναι για τους Rattlers, στους για τρεις άστοχο, δεν θα έρθει όπως το είπα Βασίλη με το νούμερο 8. Μιάδης. Μιλίδης έχει συνεχίσει στην δεύτερη περίοδο. Στήλης. Πάνε Χρυσοβελίδης, στα 4 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος της κλήψης. Γούλας, ο οποίος έχει πανέψει στο παρκή, άστοχος. Ο Γιάννης τώρα έχει περάσει στον Παγκό. Στην έναρξη της δεύτερης περίοδου, ο Σεργιόπουλος. Τούπας Καραμανίδης, ο οποίος σκόραρε το τελευταίο καλάθι της πρώτης περίοδου. Σουτιά 3, άστοχος. Δήμης Τούπας. Στήλης στα 10 δευτερόλεπτα. Στα 8 τώρα, πάλι αυτός. Πάλι αυτός. Στα 3 δευτερόλεπτα πρέπει να βιαστούν και πάλι οι μπόλερ σούτ για 3. Μπάζερ μπίτερ, αν έπαινε λεπτό 2 από το Χρυσοβελίδη. Απέναντι στο Χρυσοβελίδη το τρίπλο το πήρε, το οποίο πήρε ο ίδιος. Σεργιόπουλος. Καραμανίδης ήθελε να πάρει την μπάλα, την πήρε. Δήμη. Δημιά Σεργιόπουλος για 3, άστοχος απέναντι στον Γούλα. Θα σμπρόξει την μπάλα ο Σούπας με το νούμερο 8. Εκεί που είναι ο Καραμανίδης και θα κερδίσει το φάουλ. Το λαγό. Δεν είναι άσχος στην πρώτη. Στην δεύτερη. Παράβαση. Θα στελεγέτα η μπάλα θα περάσει εκτός. Η κατοχή θα περάσει εκτός.
από τα χέρια των Ράσλερς κατά κάποιο τρόπο. Ούλας. Μιλιάδης παραλίγο το κλέψιμο συγκρατεί. Ώστε να κολλημένος πάνω του, παραμένει κολλημένος πάνω του, σκαστή πάσα. Αργός από την γωνία, ένα μακρινό δίποντο έχουν ολίκωσε άστοχος. Σεργιόπουλος, σκαστή πάσα και πάλι θα γυρίσει δύσκολο προσπάθεια ανάμεσα σε δύο. Μιμή στα 11, καλή άμυνα, παίξε από τον Γωνιάδη και δύο βολές. Που έχει κοιτήσει ο Ναδρομιάδη. Έχει στην πρώτη δίνη. Έχει στην δεύτερη. Βούλας, στα 15. Στήλης. Παίρνει στο Σεργιόπουλο, δεν θα πάρει το τρίποντο. Σοβλίδης. Βράσει και ένα το λαγό. Πάει σύμφωνα με αυτό το εκμεταλλεύεται. Δύο βολές θα κερδίσει και αυτός. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Δημήτρη Στούμπα. Επίσης έβαλε την πάση στον Καραμανίδη, ο οποίος άλλαξε με τον Λαζαρίδη στα 10. Ο Λαζαρίδης δεν θα πάρει, πάνω θα πάει στη γωνία εκεί που είναι ο Σεργιόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο, παίρνει στον Γούλα, άστοχος, μάχη για το rebound. Ο Καραμανίδης για να τροφοδοτήσει τον Σεργιόπουλο, υπήρχε deflection. Τρεις παίκτες είχαν περικυκλώσει τον guard των Rattlers. Σου για τρεις, ο Λαζαρίδης άστοχος. Βρίσκει καλή άμυνα ο Σεργιόπουλος και πάλι περίσκει το Σοβελίδη. Στήλης. Κούλας από τη γωνία. Θα πάρει κάποιος να σπάσει από τη γραμμή των 60. Ο Σοβελίδης άστοχος. Καραγιάννης έτοιμος να περάσει εντός εκ νέου. Σεργιόπουλος καθαρίζει τη φάση με τα πολλά. Ψάχνει πάσα. Λάθος. Από τον επίσης παίκτη των SpaceX. Στη Winter. Κούλας. Ο Στήλης. Ο Σοβελίδης έχει πέσει κάτω, παίκτης του Τούμπας, δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι, 6 δευτερόλεπτα. Μουρωνιάδης, τζάμψουτ άστοχο, μάχη θα σπρώξει την μπάλα, βαθέρισε εκεί που είναι ο Καρμανίδης. Στην πάσα και πάλι πήρα από τον Σεργιόπουλο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Τούμπας δεν θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα πιο μπροστά, στο ενεργητικό τους, οι Rattlers. Ο Στήλης, στα 13. Πέρα σκέφτει το λαγό, θα εκτελέσει πίσω από αυτό άστοχο. Στήλης το πάθος να πάω. Σεργιόπουλος. Σεργιόπουλος, καθυπάσα ωραία, Καρμανίδης. Αφήσει που παράσει. 23-21, θα συγκρισιάσει πολύ πολύ κοντά πλέον οι Rattlers. Θα αναβρεθεί πίσω. Υψίδια διαφορά, πολύ νωρίς. Time out, έχουν καλέσει οι Bowlers τώρα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Στον πρώτο πυλόν για τη συμπληρώση 15 αγωνιστικών λεπτών, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Έχουν επιστρέψει οι δύο ομάδες εντός. Στον Γιόπουλος, ο οποίος ήταν κορυφαίος κλέφτης εντός εισαγωγικών, όπως έχουμε πει, 3,1 κλεψίματα στην περσινή development, αλλά πρώτος και σε λάθη. 3,9. Παραδοσιακά είχαν προσθήκη έπειτα από 16 αγώνες με τη φανέλα των Spacers. Στήλης. Στην επαναφορά, Καραγιάννης. Καραγιάννης μέχρι μέσα σχέδεται, εκτελεί άστοχος, Λαζαρίδης στο αμυντικό rebound. Στήλης. Λαζαρίδης και πάλι, Στήλης του Πασούτ για 3, απέναντι σε άμυνα, άστοχος. Καραγιάννης, 5 επιθετικό rebound, σπρώχνει την πάρα στο κουτήλι.
Στήλης, στα 15. Η γνωμά του δίνει μια επιλογή, ένα screen. Ένα jump shot απέναντι στον σύμπαν με το νούμερο 0. Άσο από τον Στήλης απέναντι στο ψηλότερο παίκτη. Στήλης Τούπας. Ανταρίδης, δίνει και πάλι στα 10. Έχει μέσα, πήγε να πάρει το φάουλ. Έχει κάνει βήματα. Απέναντι του ψηλότερο αντίπαλο. Καραγιάννη. Έδωσε την μπάλα στο Γερολμάτο και έκοψε αμέσως, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Σταμάτησε την κίνησή του Γερολμάτος μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. 25-21 σημεία βολή για τον ψηλό των Bollers. Ο άνθρωπος στην βολή, αμυντικό rebound. Το Αστέριο. Στήλης. 4 με το ίδιο επώνυμο τώρα για τους Rattlers. Δήμης Τούπας, Βασίλης Τούπας, Αστέριος Τούπας και Δημήτριος Τούπας. Καλή φάση. Λαζαρίδης. Κύριε βάλει μια πάσα μέσα στην τελευταία φάση. Άστοχος που θα πάρει την μπάλα. Παντελώνας δεν θα συγκρατήσει σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα πάρει την μπάλα. Ο Μερνοδιάδης έχει πατήσει τη γραμμή. Στήλης. Στα 20 μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Για τρυπώσει στην απέναντι ρακέτα. Καραγιάννη. Στήλης. Στήλης. Για τρεις, άστοχος. Στέλνει τον Μπάου. Ανέβει ψηλά για να πιέσει την περιφέρεια για μία ακόμα φορά την κρίση του Μπάου. Στέλνει. Στα 10. Λαζαρίδη. Από τη γωνία. Στέλνει ζήτησε και πήρε. Σκαστή πάση του πάλι Λαζαρίδη. Βγήκε το play και μπήκε και το καλάθι. Πολύ όμορφη συνεργασία. Στο Φράτλερ. Στήλη. Δεν πήρε αυτό το γερολυμάτο. Καραγιάννης. Καραγιάννης έχει σταματήσει την τρίπλα, έχει κλειστεί από δύο. Πήρε να βάλει μια πάσα στη γωνία. Καραγιάννης συγκράτησε. Παρόλο γεγονός ότι δεν ήταν εκεί πέρα που πήγε μπάλα, σούτ για τρεις. Άστοχος ο Καραγιάννης. Καραγιάννης έχει πάρει τον επιθετικό rebound. Ένα σούτ τραβηγμένο του Μανιάκα. Δεν είχε ολοκληρωθεί. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Αλλά δεν είχε βρει στεφάνι. Και ενδοθείτε εκεί για αλλαγές. Σιριόπουλος περνάει εντός στη θέση του Τζίμι. Στήλης. Μουγκαρίτης, στη γωνία ο Σιριόπουλος. Λίγο έλειψε να πατήσει τη γραμμή, δεν τα έκανε όμως, Μουγκαρίτης. Ένα jump shoot άστοχος. Μάχη για τον rebound από τον ίδιο τελικά, το επιθετικό. Μουγκαρίτης. Στήλης στα 8, πέσει κάτω στους δίπλους για 3. Δεν θα έρθει, θα έρθει η μακρινό σουτ. Δηλαδή από το Στεριόπουλο, άστοχο, μπάλα θα περάσει. Εκτός. Καραμανίδης ετοιμάζεται να περάσει με μία ακόμα φορά στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα συμβαίνει, όπα. Δεν είχε περάσει στήπως με το νούμερο 0 εκτός. Συνεπώς για λίγο υπήρχαν 6 παίκτες στο παρκέ. Καραγιάννης στα 13. Είναι μέχρι μέσα στέκεται μόνος του, θα κερδίσει φάουλ και δύο βολές. Δεύτερη αγωνιστική λοιπόν στον Ικαρίνα. Έκανε ο Καραγιάννης. Πρακτικά πρώτη για τις δύο ομάδες. Εκτός Σάμερ δεν έχουμε ξαναπαίξει για φέτος. Στεριόπουλος. Στήλης Τούπας έχει ρίξει κάτω τον Αδρονιάδη. Προβλημάτως συγκράτησε. Καραγιάννης.
Ακόμα 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού. Μυρονιάδης. Μυρονιμάτος στα 13. Θα προσπίσει τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του. Παραλίγο να μπει το καλάθι. Δεν μπήκε όμως. Την μπάλα περπάτησε στη Στεφάνη Καραγιάννης. Μυρονιάδης δεν έχει πάρει. Λαζαρίδης χρησιμοποίησε τα μακριά του χέρια και έκλεψε 2-1-2-1 τώρα στο άμεσο ζουμ. Βασίλης Στούπας, ωραία πάσα. Λαζαρίδης συγκρατεί. Δεν θα βάλει το καλάθι όμως. Στούπας ήταν εκεί πέρα και πήρε το επιθετικό rebound. Μάζεψε το σκουπίδι εντός εισαγωγικών και άφησε το καλάθι. 26-25 και να που έχουμε ντέρμπι. Καταλώνας. Ρουνιάδης. Μάτσε τρίπλα. Βασίλης Καραγιάννης. Καταλώνας. Έχει μέσα ωραία πάσα, πήγε να βγάλει στο γερονιμάτο, αυτός δεν συγκράτησε όμως. Πάλι δεν είναι το χρόνο του, στο 1,5 έχει γίνει μπάλα εκτός. Πέρασε το τελευταίο λεπτό, Βασίλης Στούπας για να βάλει κάτι παρόμοιο με άμυνα αυτή τη φορά όμως. Γερονιμάτος, το rebound, Πανταλώνας. Συγκιά 3, άστοχος, Τριόπουλος το rebound. Γιόπλος Καραμανίδης έδωσε ένα screen, Λαζαρίδης στα 10. Ωραία πάσα Καραμανίδης, άστοχος κάτω από το καλάθι, ήταν μόνος του. Γιόπλος πήρε το επιθετικό rebound, δεν έχει ανανεωθεί το της επίθεσης. Είναι άστοχος. 6 δευτερόλεπτα, Μιλιάδης συγκρατεί από τη γωνία, σουτ για 3 θα το πάρει. Άστοχο Καραμανίδης στο rebound και δεν μπορείς να κάνει κάτι πέρα από αυτό. 26-25 λοιπόν, λήξη πρώτου μισού στο derby. Νομίζω μπορεί να περιγράψει το παιχνίδι έτσι πως έχει έρθει πλέον. 26-25 δεν είναι μπροστά πλέον με ακόμα και διψήφια διαφορά. Οι μπόλερες επιστρέφουν σε πολύ λίγο για την μέση της τρίτης περίοδου. Επιστροφή λοιπόν στην πολύ βροχερή πλέον Sonic Arena. Ελπίζω όχι μέσα στο παρκέ, γιατί αν πέσει νερό μέσα στο παρκέ έχουμε πρόβλημα. Anyways, 26-25 έναρξη της τρίτης περίοδου. Οι δύο ομάδες συγκουράστηκαν και περίπου 5 λεπτάκι είναι έτοιμες να αναμετωθούν και πάλι τον λογαριασμό του δεύτερου μισού πλέον. Καραγιάννης. Πρώτη πίτση η οποία είναι για τους bowlers. Πολύ κακό σουτ. 5 δευτερόλεπτα από τη γωνία. Ξαναπήρε το rebound. Έκανε μια λάθος πάσα στο νούμερο 1 κλέφτη της development. Στεριόπουλο, ο οποίος κλέβει για μια ακόμα φορά την μπάλα. Και κερδίζει το πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Ο Ζαρίδης. Πάλι Στεριόπουλος. Ένα σκρίνα του Λαζαρίδη. Καραμανίδης. Στούπας, καυτή πάσα, λάθος, Καραγιάννης έκλεψε, πήρε τρέμον πίσω και για την προηγούμενη πάση. Καραγιάννης, είναι ο λιμάτος. Βούλας, στα 10. Μέσα πέρασαν μέσα από δύο, στέκεται και εκτελεί, είναι άστοχος, επιθετικό rebound του γερολιμάτου, έχει κλειστεί από δύο και καλάθι κάτω από την ρακέτα. 28-25, πρώτο καλάθι για την τρίτη περίοδο είναι για τους Bowlers. Οι έχουν στείλει τους 5 βασικούς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού ξεκίνησαν στο πρώτο. Βούλας, rebound. Συνδόλωνας. Βούλας στα 14. Βασίλης, ένα jump shoot έχοντας βρεθεί ελεύθερος Πανταλώνας, άστοχος. Στεριόπουλος. Ζαρίδης. Βρεθεί σε δεύτερη φάση, σε δεύτερη μοίρα αν θέλετε. Ζήπας Στέριος, σε πια 3. Στεριόπουλος, άστοχος. Γερολιμάτος, παίρνει το rebound. Βασίλης. Ακούγεται η βροχή, νομίζω ακούγεται στο βίντεο λίγο. Πανταλώνας. Από εδώ πέρα πάντως live ακούγεται αρκετά λαδά. Βούλας. Το βιβλίματος έχει βάλει πλάτη στον Καραμανίδη, θα γυρίσει. Οπ! Σύνωση! Βάλα στα πόδια. Οκ. Κάτι που δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά. Έχουμε πόδι προφανώς. Πανταλώνας. Δεν αναφορά. Το βιβλίματος. Κλειστή ωραία άμυνα από τον Καραμανίδη. Και ο Δαζαρίδης τώρα πάνω στο βιβλίματο. Και ο Γερονιμάτος σούτ για 3, Βούλας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έβαλε και το τρίποντο. 31-25, ένα 5-0 σερί τώρα με
την τρίτη περίοδο. Στέλνει την διαφορά στους 6 για τους Bullets. Προχώρησε η μπάλα, τρέχει με προσποίηση, θα κυκλώνει τον Λάθιο Στέριος άνθρωπος. Τώρα περνάει εκτός. Το λιμά του ζήτησε αλλαγή και σηκώνεται ο Ραβός από τον πάγκο. Τζίλης. Δούλας. Για τρεις άνθρωπος. Καραμανίδης πάλεψε λίγο με τον Στύπα. Και το... Τελικά είναι τελικά η ομάδα των Ράτλερς. Γιόπουλος. Ακόμα κλέψιμο και αντιαθλητικό φάουλ. Νούμερο 8 λέει ο ρεφ. Μπορούμε να χειριστήσουμε τον κύριο Στούπα. Δύο βολές συν κατοχή για τους μπόλετς. Άνθρωπος στην πρώτη Μπαταλάνας. Η κατοχή είναι για τους Bowlers. Δημή περνάει εντός στη θέση του Στέρι Στούπα. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα αρκετά σημαντικά για τους Rattlers. Είναι με Λαζαρίδη και με Καραμανίδη στους ψηλούς. Μπλώνας. Καριάννης και το σπίτι πήρε. Δεν συγκράτησε όμως Βασίλης. Ο Τελώνας τον κυνηγάει. Πήρε ένα μικρό screen. Ο Στέρι Στούπα τον Τζίμι. Τους μπήκε εμπόδιο στον Τελώνα, ο οποίος τον κυνηγούσε. Καριάννης. Ψήλης του για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος Λαζαρίδης στο rebound. Γιόπουλος. Ωραία πάσα στην κίνηση. Ο Λαζαρίδης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και time out. Που θα λέσει. Οι Bullers στρέφουν πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena 31-29. Επιστροφή πάει μόνο να καλέσει οι Bullers. Είναι μπροστά με ένα καλάθι. Το παιχνίδι είναι derby. Βασίλης. Στην κίνηση ο Καραγιάννης συγκρατεί. Ανάποδο λέει up και είναι εύστοχος. 3-29. Σεριόπουλος. Διαβρύσω παράταξη τώρα στο καμία των Bowlers. Βασίλης κόπηκε συγκρατεί την μπάλα. Δεν υπάρχει παράβαση στο 3. Σεριόπουλος άστοχος. Βασίλης στο αμυντικό rebound. Κούπας. Το νούμερο 8 βρίσκεται εντός και με το νούμερο 7. Στην πια 3. Βρίσκεται ελεύθερος είναι άστοχος ο Γιόπουλος. Γιόπουλος, ωραία πάσα στην κρατή ο Λαζαρίδης με κάποιο τρόπο. Καρμανίδης. Έχει κερδίσει το φάουλ. Πολλά κερδίσει στην μπάλα, τώρα πήγε και κάπου που δεν έπρεπε. Ακούστε λίγο περίεργο αυτό, αλλά υπάρχει φάουλ. Καρμανίδης στις βολές. Άσχολος στην πρώτη, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Μέσα όμως στην δεύτερη όμως. 33-30. Καραγιάννης. Θα διπάζει την επίθεση των Bowlers. Screen πάει μέχρι μέσα από τα λόγια, έχει βρεθεί ελεύθερος. Άσαμος όμως Airball περνώντας από τον Στήλη, ο οποίος έψαχνε και του πήρε την μπάλα μια πάσα. Ξοβλίδης, κατάστηση του Στήλη. Διόπουλος. Έχει τον Τζίμι στη γωνία. Έχει πάσα στο πια 3, θα δείξει εύστοχος. 33 όλα. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία, έχουμε συμπληρώσει 25 αγωνιστικά λεπτά. Καταλώνας. Πούλα στη γωνία. Καριάννης πήρε, πήγε να βγάλει μια πάσα στο λαγό, ο οποίος μπερδεύτηκε σε πρώτη και σε δεύτερη φάση. Πήγε πάλι την μπάλα και από αυτόν πέρασε εκτός. Α, όχι. Στους Bowlers είναι η κατοχή, διορθώνω. Και οι ίδιοι παίκτες νόμιζαν ότι η κατοχή είχε περάσει στους Rattlers. Ο Γιάννης τέτοιεται άστοχος. Μέσα κάτω ο Τζίμι. Τσεφόλογα
Καραγιάννης εδώ πήρε Σεριόπουλος τώρα με την κίνηση ορυπία και επιθετική λάθος πάσα. Όχι στο πάνελ η μπάλα. Βγήκε αφόρμητα, sorry. Okay, όλα καλά λογικά. Ακριβά τα μπάλα. Μερνιάδης και Γερολυμάτος περνάνε εντός. Γούλας και Λαγός στον πάγκο. Μια τρίκλα στον αποφασισμένο στο Βασίλη Σούπα, που εισέδει προς την μπάλα για το επιθετικό rebound του Τζίμι. Αυτό λογικά καταχωρήθηκε. Για να περάσει μέσα από δύο σαν γκούδι τρυποκάρδι ο Στεριόπουλος. Σε 14 δευτερόλεπτα πάλι επίθεση για τους Ράτλερς. Τι γίνεται παιδιά, θα μπει καλά. Οκ, Στεριόπουλος. Τζίμι, λάθος. Μπάλα χτύπησε στα πόδια του. Μια ακόμα αλλαγή κατοχής. Πολλές φάσεις τώρα που δεν έχουμε παραδοσιακό μπάσκετ. Μανταλόνας, Μπρουνιάδης, στην κορυφή στα 10, Καραγιάννης, περίμενε στο κέρδο τον Μπρουνιάδη. Μανταλόνας, έρθει μέχρι μέσα, κόμπηκε με φάουλο τον Καραμανίδη και είναι για δύο βολές. Μέσα στο 4-2, 34-33. Συνοχίζουμε από τους παίκτες της Μαρτίας και του Πάγκος. Στεριόπουλος που έκανε μια μεχρινή πάσα, δεν συγκράτησε ο Βασίλης του Πάρτ. Καραμανίδης έπαιρνε το χέρι του. Μπάλα περνάει εκτός από το χέρι του Γερολυμάτου, ο οποίος σηκώθηκε ψηλά για να δείξει ότι από αυτό πέρασε μπάλα εκτός. Ροζαρίδης, του Δημάρχη φτάσει. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος στα 8. Εκεί πάσα, λάθος. Πάλι σε πόδια χτύπησε μπάλα. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Ράτλερς, η οποία ξεκινάει εκ νέου. Απ' έξω. Στεριόπουλος. Στο 3 είναι άστοχος, έχει πάρει για αυτός κάποιες φάσεις. Καραγιάννης. Rebound. Στεριόπουλος και... Κάνει το φάουλ τώρα στον Καταλώνα. Καραγιάννης, Γερολυμάτος. Πάει μέχρι μέσα. Απέναντι στον Καραγιάννη, άστοχος. Στεριόπουλος. Πέσει κάτω, όπα! Υπάρχει από την παράβαση, ο Βασίλης Σούπας μέχρι μέσα, καλά και φάουλ απέναντι στον Γερολυμάτο. Την κοιμήση μάτσα έπαιξε στα πόδια. Όπα, τι ωραία που μυρίζει η βροχή. Μ' αρέσει η μελωδία της βροχής. Και η βροχή ίδια. Και το μπασκετάκι. Είμαστε πολύ καλοί. Σούπας έξοχος. Και στην πολύ έμεσα τρίποντα από αυτόν τώρα. Καταλώνας. Όχι διπλή αλλαγή, είναι έτοιμη να περάσει εντός της φύγια της Ράτλερς. Καραγιάννης στα 12. Καταλώνας στα 8. Και μέσα ωραία, δύσκολη προσπάθεια, επιθετικό rebound με τη μία, όχι ο Γερολυμάτος. Ούτε με τη δεύτερη παίρνει στον Καραγιάννη του Καραμανίδη, ο οποίος βάλε σωστά τη χέρια του κανονικά. Στεριόπουλος, καυτή πάσα, ωραίο passing game. Πήρε και πάλι τον Λαζαρίδη, άστοχος όμως του Γερολυμάτος στο rebound. Βήματα τώρα από τον πάγκο των Μπόλερς, καθώς βγήκε η άμυνα. Σοβελίδης. Δίνει την μπάλα και ένα screen στον Μανταλόνα. Στην διατρής, Καραγιάννης, άστοχο. Καραγιάννης στο rebound. Στεριόπουλος τώρα πήρε από τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης ωραία, μέχρι μέσα. Οπα, παραλίγο καλά έχει φάουλ. Φτάσει πολύ κοντά. Ερμπολόμος θα αγγιστεί σε δύο βολές. Μανταλόνας περνάει εδώ στη θέση του Μουσκίνης. Time out που καλέσει και πάλι οι Μπόλερς επιστρέφουν σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί πολλές ο Λεφαρίνης, είναι άσχολος στην πρώτη και είχαμε μείνει επίσης στο σημείο στο οποίο η βροχή γίνεται ακόμα πιο έντονη. Πρέπει να είμαι αρκετά σίγουρος ότι ακούγεται το βίντεο. Ο Λεφαρίνης
34-38 και περνάει εκτός. Μας παραμένει εντός. Το νούμερο 0 τώρα περνάει εντός. Φίλης. Ούλας. Reflection από τον Αστέρι, ο οποίος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Την μπάλα ζωντανή. Εντός. Ούλας. Μιάδης. Τα 10 δευτερόλεπτα, πάλι Γούλας έχει βρεθεί ελεύθερος. Ο Μενογιάννης έπαιξε δύο παίκτες πάνω του, άστοχος. Γούλας. Σκιόπουλος. Σκιόπουλος μέχρι μέσα στέκεται, εκτελεί δύσκολη προσπάθεια. Ο Βασίλης άστοχος. Και αυτό είναι το μικρό rebound. Περιλυμάτος στο αμυντικό τώρα. Αδρονιάδης. Αδρονιάδης στέκεται. Σοβελίδης. Στήλης στα 10. Είναι σημεία από τον Λιβάτο. Για 3 από τον Λιβάτο σε εδώ τελείω. Φαντάζομαι επίσης άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο με τον Σούπα. Τελειόμπλος. Σούπας. Τέγιος στα 13. Σούπας στο νούμερο 0. Καλό παξιμίδι και γονάκι κρίκ. Πάλι στο Τελειόμπλος από τον Αστέριο Σούπια. 3. Άστοχος έρμπολ. Διόπλος, γνωστός μπασκετάνθρωπος. Στήλης. Γούλας, στα 14. Στο κερολυμάτος, Ισβάλλη Φλάντη, τον σύμφωνο νούμερο 0, έχει δώσει άμυνα πάνω του και... Φάλλο χαμηλά που έχει... δοθεί στον σύμφωνο το νούμερο 0, χαμάτι. Τρέφεψα το νούμερο. Το 0 πράγματι. Στήλης. Διόπλος παίζει καλή άμυνα. Στήλης μέχρι μέσα ένα δεξί χουκ άστοχος. Γύρισε ένα ακόμα rebound και στο Διόπλος σε μια ακόμα μακρινή πάσα. Βασίλης Τούπα, η οποία δεν θα περάσει, λάθος. Μιάδης. Δύο λεπτό και στην τρίτη περίοδο πια. Και το κλέφιμο στα όρια του Παόλο ο Διόπλος. Κούλας. Στήλης. Σοβλίδης σαν πέναλτι, αυτό έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος άστοχος όμως. Σηκώνει ο Καραγιάννης στο μάτι του Μονοπάγκο. Τελειόπουλος. Πάσα, σούτ για 3, έτσι το πως δίνει. 34-39, μπροστά με 5 οι Ράτλερς τώρα. Σοβελίδης. Στήλης. Ανοιμάτως ένα jump shoot, έτσι το κόμμα κρυνό τίποτα απέναντι στο κάμπι το νούμερο 0. 36-40. Εκτός δευτερόλεπτο, Στεριόπουλος με την τελευταία επίθεση θα βγάλει ίδιο στο βίντεο της τρίπα, για να δούμε. Θα έχει πάσα, θα βγάλει τώρα στον κόμπι το νούμερο 0. Έχει έτσι το ριμπάτο, μέσα από τα χέρια του φέρνει στην μπάλα εκπρόθεσμα, όπαρα λίγο να μπει. Να σε κουμπίρει απλώς για να το πάρει. 36-40 στο σύν 4. Η Ράντλερς επιστρέφουν σε πολύ λίγο, ένα μικρό διάλειμμα, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Σόνικ Αρίνα, κατά τη διάρκεια της Ανάβολας έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Γερολυμάτο. Δεν άλλαξε κάποιες κουβέντες με τον Βασιλιστή, ο οποίος κάθεται στον πάγκο τώρα. Συνεπώς, ο Στεριόπουλος εκτέλεσε μια βολή και τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν μπήκε. Στεριόπουλος με τον Τζίμι. Βασιλής, για 3 στα 20 δευτερόλεπτα, άστοχο. Βουλά στο rebound. Περιμένει εδώ στην πάσα. Τελικά δεν θα δώσει καν πάσα, γιατί πάσα μόνο στο παιχνίδι. Στήλης. 13 δευτερόλεπτα. Σοβελίδης έκανε προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Ο Μιάδης στα 6. Γύρε να κάνει μια ωραία reverse, έκλεψε ο Τζίμι. Πήγε σε δεύτερο παίκτη και βρέθηκε μπροστά τον Γούλα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα πιο μπροστά οι Ράτλερς. 36-42. Στήλης. Είναι στο Σεριόπουλο. Γούλας. Στήλη, ο Ζαμπτούς θα λιώθηκαν λίγο, άλλαξαν λίγο οι ρόλοι μεταξύ των δύο. Άστοχος παρόλα αυτά, Στεριόπουλος. Στήλης Σούπας, 17 δευτερόλεπτα, είναι ζεστός, το λιώθει, είναι άστοχος. Δοχτεί η μπάλα. Στήλης, 2-2 στο άμεσο ζουμ στο Βελίδης. Ο Δραδιάδης στα 16, Σούπια 3, άστοχος. Αμυντικό rebound, το σούπα από το νούμερο 0. Αμυντικό βασίλειο το νούμερο 8. Στεριόπουλος. Στεριόπουλος πήρε ένα σκύρα στο σύμπαν το νούμερο 0, του δίνει τώρα την μπάλα.
Σιγωνάκη, Βασίλης του Πας. Τα 9. Τζίμι, πάει μέχρι μέσα ένα φλότερο περίπτωση και στο λαγό. Άστοχος, πάρα περνάει εκτός στα 3,2. Καρνιάδης περνάει εντός. Θέση του Ανδρονιάδη, ο οποίος πάρει τις δύο χρόνες συμμετοχής απόψε. Δεν σχέδιο με τον πάγκο. Στήλης. Γουλάς, 15. Θέση κάτω παίκτης μέχρι μέσα. Ο Καρνιάδης του πήρε την μπάλα στην επίθεση. Τζίμι είχε πέσει κάτω, όλα καλά, σηκώθηκε. Τζιόπουλος, 38-42. Τζιόπουλος ένα jump shoot, άστοχο, η μπάλα πήγε και βγήκε λαγό στο rebound. Καρνιάνης πήρε τον Γουλά. Καρνιάνης, Γουλάς και λαγό τώρα. Κάψιλο σχήμα και των Bowlers. Γουλάς. Καρνιάνης, 8 δευτερόλεπτα. Σεμελίδης στα 3. Γουλάς πρέπει να βγάλει το φίδι της τρύπα σου για 3 από πολύ μακριά, μαρκαρισμένο. Τραβηγμένο από τα μαλλιά, άστοχο airball. Σεμελίδης ήρεμα λέει τώρα στον Τζίμι. Έχει και χειρονομία. Γιόπουλος. Γιόπουλος στο baseline. Για 3, σεύστοχο στο Τζίμι. 38-45, ακούστε πως φωνάζει δικαίως δεόντος ο Καραμανίδης από τον πάγκο. Στο σαρά μυαλό λέει χαρακτηριστικά επίσης. Σομιλίδης, 7 και 10 ακόμα χωρίς φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Μπροστά με 7 οι Rattlers. Καρνιάνης κόβει πάλι μέχρι μέσα στην γραφή. Όχι, Σεργιόπουλος. Κλέψε. Ωραία τρίπλα από την πλάτη, τη συνηθίζει όταν είναι κοντά στο κέντρο. Έχει κάνει βήματα όμως. Παράβαση. Μπερδεύτηκε. Κρίμα για τους Rattlers, είναι με 7 ευνοϊκές οι συνθήκες για τον εφηδιασμό τους. Εγώ περνάει εκτός. Ο και ο Γουστήλης. Καταλώνας του χειρολυμάτος του πνεύου. Στις θέσεις τους. Βάτος πήρε από τον Πονταλώνα, στην πάση την κίνηση ο Κρυσοβολίδης δεν πήρε. Ήρθε παραφορά, Καραγιάννης. Το 15. Πέρασε. Πέρασε και πήρε το φάλο από τον Αστέριο. Τελέσει δύο βολές. Άστοχος ο Καραγιάννης στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Αλλά είναι εκτός για τους Rattlers. Γιόπουλος κατεβάζει την πίστη σε ρόλο που ήταν στο βασικό του ρόλο. Επιστροφή στη σειρίζα για αυτόν. Στην επίδυση. Ζαρίδης, 13 και πάλι Τεριόπουλος και το overplay δεν πήρε την μπάλα από τον Πατελώνας. Θα χαθεί μπάλα από τον Τεριόπουλο προσκυνή. Αστέριο συγκράτησε Λαζαρίδης. Στο διαδρύσιο έχει βρεθεί στην κορυφή. Μπάλα μπήκε και βγήκε, όχι παραλίγο να μπει. Καραγιάννης, Κούλας. Μην πάσα, τον λόγο δεν θα πάρει το τρίποδο. Το Καραγιάννης έβγαλε μια μισή πάσα μέσα στην ρακέτα. Ωραίο, υπέροχο footwork από τον Γερολίμα, το οποίο σκέφτησε τον Αστέριο. Στο πρώτο συμπτήρα του 40-45. Τεριόπουλος. Α, 17. Έχω πάθει μια μανία με τον χρόνο σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τζίμι, θα παίρνει τον Γούλα, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Τζίμι, θα πάρει τον τρίποντο. Τσίπας, ο Βασίλης στέκεται, εκτελεί και είναι έστοχος! Πίσω Τζίμι κάτω πάλι. Δύο πίσω το κεφάλι του, έναν κοινά επικίνδυνο αυτό. Τζίμι, θα μπορώ το να ηρεμήσετε λίγο. Παντελώνας. Τα 19 δευτερόλεπτα, γερολυμάτος. Σοβελίδης, κάνει βήματα κατά την έναρξη της προσπάθειάς του, το σπίση, πολύ συχνό λάθος. Γενικότερα.
Κυριόπουλος. Καλούσε με τον Αστέριο. Του Βασίλια 3. Έστοχος και πάλι! 40-50 με 10 μπροστά. Οι Rattlers τώρα είχαν βρεθεί πίσω με διψήφια διαφορά στην αρχή. Και τώρα 5-24 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Είναι μπροστά με 10. Σαράντα, πενήντα. Καταλώνας. Σεμελίδης, για τρεις Καραγιάννης. Με τα πλό έστοχος, 43-50. Χρειάζονταν αυτό το τρίποντο, μεγάλη ανάσα για τους μπόλερς. Είναι πλέον πίσω με 7, για να δούμε. Στεριόπουλος. Βασίλης Κούπας. Έχει μέσα ένα jump shoot άστοχος. Οπα! Έχει κάτω ο Καραμανίδης. Και ο Καραγιάννης. Τώρα και οι δύο πάνω. Κρατή, Σεριόπουλος, παίρνει. Πάλι ο Ζαρίδης. Συντια 3, άστοχο. Ού, γυρίζει αρχιδόδο τρίποντο οι Rattlers. Κατά διαστήματα και οι Bowlers. Το κάνουν και τώρα, Συντια 3 και πάλι άστοχο από τον Καταλώνα. Πέσει κάτω ο Βασίλης Τουμπάς. Πάλι που έχει χρησιμοποιήσει το γερολυμάτο. Ζαρίδης, Σεριόπουλος. Ζαρίδης. Ωραίος, 13. Σεριόπουλος, Σουτια 3. Έχει το κοστί αυτό, 43-53. 4 λεπτά ακόμα. 1-1 τα ομαδικά, για να δούμε αν και τα φαουλ θα αποτελέσουν παράγοντα. Έχουμε από 3 να δώσουν οι ομάδες σε 4 αγωνιστικά λεπτά, για να δούμε. Το ξανά είπα αυτό. Καραγιάννης. Φίλης. Για 3-7. Άστοχος. Καραγιάννης είναι εκεί πέρα όμως για να πάρει το επιθετικό rebound. Πολύ μακριά από την αγκέτα. Ο ρημάτος στέκεται. Παραλίγο χαλάθη και φάουλ. Που έχει χειρωθεί στον Στεριόπουλο. Υπήρχε mismatch. Υπέρ του γερολυμάτου. Σε εκμεταλλεύτηκε μερικώς. Πήρε τις δύο βολές. Σε εκμεύσε μάλλον. Πάσαμε στη δεύτερη, ο Ζωρίδης, ο Ριμπάουν, Σεριόπουλος. Ζωρίδης, του Παστίδια 3. Άστοχος, ο Στέριος, πήγε το δυτικό Ριμπάουν όμως και βρήκε. Σε κακό. Δεν καταφέρει να την γραπώσει συνεπώς από το τσιφτιέρι μπάλα θα περάσει εκτός. Αντιμένως κάτι λέει στον Κουστίλη τώρα για να δούμε τι θα προσπίσουν να βγάλουν οι δυο τους. Αν θα προσπίσουν να βγάλουν οι δυο τους. Κουστίλης τώρα θα πάρει την μπάλα. Μίλησε κάποια απορρίτημα δευτερόλεπτα. Κουστίλης. Δώσε ένα screen στον Καραγιάννη ο οποίος πήγε μέχρι μέσα. Πήρε από τον Γκούρα τώρα ο Κουστίλης. Ενδιαφέρουσα επίθεση. Ένα running floater. Άστοχο από τον Κουστίλη. Και φυσικά το Κουστίλη. Εντός. Σε σου
Βασίλη. Επίσης ο πρόσωπος του Μεγίστομε είναι κάτι σοβαρό. Γιόπλος. Για τρεις άστοχο. Ωραία, έχει rebound. Βούλας. Βούλας. Έχει μέσα στέκεται και εκτελεί. Είναι έστοχος. Κοστικός προσωπική ενέργεια. 46-53. Γιόπουλος. Εγαρίδης, μάλιστα Γιόπουλος. Δευτερόλεπτα. Φάουλ. Χερονιμάτο ο οποίος... Α, όχι. Δεν είναι φάουλ. Δεν είναι χρόνος, λέει ωραία. Συμβαίνουν κι αυτά. Άλλο στο πρόγραμμα είναι. Θα γίνουν και λάθη. Στη μετάδοση, κάπου τους διαιτητές και από τους παίκτες και από όλους. 2.41 ακόμα επιλήξει ο Καραγιάννης. Πέρασε τον Γιούρωσε μέχρι μέσα μόνος του. 48-53. Ακόμα πιο μπροστά. Οι Πόλερς πλέον πίσω με 5. Έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Ο Σέριος δεν θα πάρει το τρίποντο. Είναι μπροστά, δεν χρειάζεται τέτοιες κινήσεις οι Ράτλερς. Το time management είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει για αυτούς. Ο Γιόπλος λάθος πάσα, δεν πήγε στον Αστέριο. Έχει τον Παντελόνας. Έλεγε ένα υπέροχο teamwork το οποίο θα ολοκληρωθεί. Όχι! Ο Λούκα Ραγιάννη. Πέρα τους δύο παίκτες. Βασίλης Τούπας. Τα 17. Τα 3 δευτερόλεπτα. Δαρίδης. Για 3 θα το πάρει. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως. Καραγιάννης στο αμυντικό rebound να παίρνει στον Αστέριο. Γιόπλος πήγε στο πλέον του Δερμιάδης. Συγκράτησε. Μελώνας. Στα 13. 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Για 3. Μέσα! 51. 53. Τεράστιο τρίποντο από τον Μανταλώνα. Δείχνει χαρακτήρα λίγο πριν. Πούμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο. Μπροστά με δύο μόλις οι Rattlers. Μείνετε μαζί μας, έχουμε time out. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, time out που είχαν καλέσει οι Bakers και ήταν το πρώτο τελευταίο που είχαν να πάρουν. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες πλέον. Τώρα θα πάρει την μπάλα, ρολώνει την μύτη του Βασίλη Στούπας. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η άμυνα για Bolivers και αυτή η επίθεση για Rattlers. Για να δούμε. Τεργιόπουλος. Σκαφτή πάσα ρισοκίνδυνη συγκρατεί ο Λαζαριδής. Στη γωνία ο Τζίμι Σουτ για 3. Άστοχος, Γκούλα στο rebound. 1-21 ακόμα. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφτού. Μελώνας. Στα 15 βρίσκεται στο Σεργιόπουλο. Μελογιάννης. Σιμιάδης. Μελώνας τώρα ωραία τρίπλα απέναντι στον Σεργιόπουλο. Πάει μέχρι μέσα μόνος του. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Αστέριο. Δυτικό rebound του Γούλας. Σουτ για 3. Για να βγουν σπέρασμα μέσα. Και πάλι 54-53. Με ένα ακόμα λεπτό, back-to-back τρίποντα στέλνουν μπροστά τους Bowlers. Πάνω τώρα στην άμυνα, λέει ο Καραγιάννης. Time out, είπε κάποιος από τον πάγκο των Bowlers ότι έχουν και δύο φάουλ να δώσουν. Στην πάση συγκρατεί και έχει πέσει κάτω ο Βασίλης. Έφερε την πάση στο Αστέριο. Να σα ρίξω και αν θέλει να απαντήσει. Άστοχος όμως. Καραγιάννης το rebound και φάουλ από τον Βασίλη Στουμπά. Με ένα ακόμα να δώσουν οι Rattlers. Καμιλά, έχουμε φτάσει στο το σημείο τόσο κοντά η διαφορά και δεν έχουν συμπληρωθεί πραγματικά. Εντάξει ο αναφοράς, ο Ανδρονιάδης στην επαναφορά. Αναφορά, επαναφορά, ωραίος. Παναλώνας. Μπροστά με έναν οι Bowlers. Για το κλέψιμο ο Στεριόπουλος. Πάει για το κλέψιμο και δεύτερος παίκτης Τζάμπολ. Κατρία δευτερόλεπτα όσο λέει. Σήμερα από το βελάκι. Τώρα προσπαθούμε να σηκώνεται ο Καταλώνας. Πάμε για τους Bowlers. Ω, τι ωραίο αρέα. Δεν έπαιρνα ούτε αρέα. Λοιπόν, Κούλας, Κρονιάτης. Στα 10 δευτερόλεπτα γερολιμάτος μπήκε μπροστά και έκλεψε και πήγε να πετάξει την μπάλα πάνω του ο Τζίμι στο γερολιμάτο και τα κατάφερε. Καταρχήν για τους Rattlers. 29 δευτερόλεπτα Στεριόπουλος.
μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Ενδεχόμενο της παράτησης ανοιχτό. Λαζαρίδης. Δίνει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί κάτω από το καλάθι, άστοχος. Καραγιάννης στο rebound. 15 δευτερόλεπτα, Βραγιάννης. Φάουλ. Ο Στέριος ζήτησε ο Καραγιάννης στο αντεφυγικό, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πέντε, δύο, τέσσερα έχουν συμπληρωμένα ομαδικά οι Adlers. Μελώνας. Ο Γιάννης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Η άμυνα της πίεσης θα γίνει φάουλ επισκοπού από τον Λαζαρίδη στο Βούλα, όπως ήταν αναμενόμενο. Δύο βολές για τον υψηλό των Bowlers. Σε αυτή κάτι στιγμή. Ζωρίδης λέει time out στον πάγκο, άστοχος στην πρώτη βούλας, οκ. Αν έχει γίνει στη δεύτερη, μπορούν ακόμα και να προσπεράσουμε τρίποντο επί από το time out, εάν μπει η δεύτερη οι Rattlers. Πολλά ενδεχόμενα, για να δούμε. Βούλας, άστοχος στη δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Καραγιάννη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, επιθετικό rebound και foul από τον Σπυριόπουλο, κύλησαν ακόμα κάποια δευτερόλεπτα, 7,5 πλέον. Καραγιάννη στις βολές, αυτό το επιθετικό rebound μπορεί μόλις να έσωσε τη μέρα, τη βραδιά μάλλον, για τους Bowlers. Άστοχος στην πρώτη. Είμαι σίγουρος ότι αν μπει η δεύτερη θα πάρθει time out από τους Bowlers. Να δούμε αν θα ευστοχίσει ή θα ευστοχίσει επί σκοπού. Ο Καραγιάννης άστοχος, αμυντικό rebound και foul. Παίρνουν το time out οι Rattlers. Το πήραν τελικά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο να ετοιμαζόμαστε. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 5,9. Τελευταίο time out που πήραν να πάρουν οι Rattlers. Ο Λαζαρίδης στην επαναφορά είναι πίσω με έναν. Για να δούμε τι πάνε να βγάλουν. Πολύ περίπου στην κίνηση. Πρέπει να στείλει το μα. Όχι! Βούλα ήταν μπροστά και έλειπε την μπάλα εκτός. 4,8. Ζαρίδης που πάλι στην επαναφορά, κάτασε τη φορά, για να δούμε. Τεριόπουλος βγαίνει, δεν θα πάρει, πήρε ο Καρμανίδης, σουτ, άστοχος, δεν θα πάρει ούτε το φάουλ. Το παιχνίδι έχει 1,6 ακόμα, έκανε το φάουλ στο γερολιμάτο. Στέλιος πάνω. Στέλιος του μας. 1,6. Το γερολιμάτο στις βολές, οι Bowlers είναι πολύ κοντά για να μπορούμε το δεξί στη Ζάμερ. Έστωχος στην πρώτη, 55-53. Μιμάτος, άστοχος, δεύτερη ενδεχομένως μπισκοπούτ, επιθετικό rebound στο 2. Το παιχνίδι θα τελειώσει 1,6, 55-53 μπροστά Bowlers σε ένα παιχνίδι που πραγματικά σύπασε καρδιές. Ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ. Βρεθήκανε πίσω με διψήφιο, βρεθήκανε μπροστά με διψήφιο. Τελικά κέρδισαν με 2. Όλα αυτά σε ένα παιχνίδι 108 πόντων. Επιστρέφουμε με κάποια άλλη μετάδοση από όλους όσους χάθηκαν. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.